Ξεκίνησε το ξύλωμα των σπασμένων κυβόλιθων στο πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, όπου τουρίστες και δημότες σκόνταφταν στις δεκάδες παγίδες ατυχήματος και στα βαθουλώματα στη βιτρίνα της πόλης. Δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την εικόνα, σωστά. Οπότε καλά είναι, καλά είναι. Νομίζω ότι ναι, έπρεπε να γίνει. Αρκεί να γίνει σωστή δουλειά. Μην έχουμε πάλι σε λίγο καιρό ακριβώς τα ίδια. Είναι πολύ καλό σημάδι αυτό. Και θα γίνουν τα έργα, θα φτιάξει ο δρόμος επιτέλους, γιατί όλο το καλοκαίρι ήταν χάλια ο δρόμος, ο πεζόδρομος που όλο το καλοκαίρι σφίζει από κόσμο. Δόξα τω Θεώ. Ωραία πάνε οι ανθρώποι, το φτιάχνουν γρήγορα και στρωτά, εντάξει. Και μεγάλη ζημιά την είχε εδώ. Εδώ από τα φορτηγά που περνάνε, από τις μπετονιέρες και όλα αυτά. Και πολλοί τουρίστες σκόνταφταν, έτσι. Έχουν πέσει και παιδάκια και μεγάλα. Και εγώ έχω πέσει τρεις φορές. Αρκετοί ήταν οι τραυματισμοί πεζών στο κομβικό αυτό σημείο, με τις απαράδεκτες αυτές εικόνες να δυσφημούν την εικόνα του Ηρακλείου στο εξωτερικό. Καταστηματάρχες καυτηρίαζαν τη στάση της Δημοτικής Αρχής, ενώ το περασμένο Ιούλιο προχώρησαν σε διαμαρτυρία προκειμένου να σταματήσουν οι σχετικές εργασίες που ξεκίνησαν στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, αίτημα που ικανοποιήθηκε από την Λότζια. Αρχινάνε την ώρα που είναι το φόρτε της δουλειάς και αντί να μας βοηθήσουν επειδή έχει πάει που έχει πάει στραβά, κάνουν τώρα τα εμπορεύματα που θα γίνουν άχρηστα όλων των ανθρώπων. Και θένε τον Αύγουστο μήνα να κάνουν το έργο αυτό, αν μη τι άλλο είναι άσχετοι με την πραγματικότητα. Μετά από αρκετούς μήνες ταλαιπωρίας των διερχόμενων πεζών, ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στον κοινό χρυσό χώρο με την αντικατάσταση των σπασμένων κυβόληθων, ώστε η διέλευση των πολιτών να γίνεται με ασφάλεια. Μέσα στην τουριστική σεζόν σίγουρα θα ήταν πρόβλημα. Οπότε καλύτερα που γίνεται αυτή την περίοδο. Όλοι το θέλαμε. Όλοι είχαμε πάει τότε και κάναμε μια επιτροπή και το ζητήσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά κάνουν τα παιδιά εδώ. Καλύτερα να μην υπήρχαν βέβαια όλα αυτά τα αμάξια. Βέβαια γίνονται πολλές καταστροφές εδώ. Τις βλέπω. Οι εικόνες αυτές προκαλέσαν ανακούφιση στους καταστηματάρχες, με το έργο να ολοκληρώνεται εκτός απροόπτου στα τέλη Δεκεμβρίου.